Για να ακούσουμε τι έχει να πει η Ένωση στους ελαιοπαραγωγούς. Καταρχήν, αυτό που θα πρέπει να πούμε στους ελαιοπαραγωγούς είναι να δείξουν ψυχραιμία και νυφαλιότητα και να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή που γίνεται για να πετύχουμε κάτι καλύτερο σε ό,τι αφορά την τιμή και τη συνέχιση της καλλιέργειας. Σαν Ένωση έχουμε καταλήξει να ανοίξει η Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών Πολυγύρου την Παρασκευή για ανθρώπους, για παραγωγούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα στον καρπό τους, που είτε είναι αρρής ο καρπός είτε έχουν πρόβλημα με το νερό. Όσοι λοιπόν παραγωγοί αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, για να μην ζημιώσουν και χάσουν την παραγωγή τους, μπορούν να έρθουν στην Ένωση Πολυγύρου για λογαριασμό τους, μόνο για λογαριασμό τους, να αποθηκεύσουν τις ελιές για να τις χρησιμοποιήσουν στην πορεία. Μάλιστα. Α, μόνο για αποθήκευση, όχι για αγορά δηλαδή. Τι εννοείτε? Μόνο για αποθήκευση. Δηλαδή, με συγχωρείτε, επειδή δεν το ξέρω αυτό. Δεν σας ακούω καλά. Θα αποθηκεύσουν τις ελιές και μετά θα τις αποσύρουν για να τις δώσουν σε κάποιο έμπορο, αν δοθεί τιμή, αυτό λέτε? Όχι, όχι. Για επεξεργασία στην Ένωση. Άρα δεν είναι για αποθήκευση. Αποθήκευση, επεξεργασία. Άρα είναι πώληση. Άρα είναι αγορά από την πλευρά της Ένωσης. Όχι, για λογαριασμό παραγωγού είναι η διαδικασία. Ο κάθε παραγωγός θα μπορεί να βάλει τις ελιές του μέσα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι δύσκολο και σαν Ένωση να πει κάποια συγκεκριμένη τιμή για λογαριασμό τους στις δεξαμενές της Ένωσης. Μάλιστα. Άρα αυτό που θα συμβεί για όσους συμβεί την Παρασκευή θα είναι χωρίς τιμή. Ναι, από τη στιγμή που είναι για λογαριασμό τους. Μάλιστα, για λογαριασμό τους και μόνο. Μάλιστα. Τώρα, για να πάμε και στο ψητό. Η Ένωση τι κάνει, πώς παρακολουθεί τις εξελίξεις? Θα παρέμβει, θα δώσει τιμή, θα περιμένει εμπόρους? Ποια είναι η πρόθεσή της? Αυτό ενδιαφέρει, κύριε Πρόεδρε. Ποια είναι η δυνατότητα της Ένωσης? Ναι. Η δυνατότητα της Ένωσης δεν είναι σε θέση να δώσει κάποια τιμή για να την εμπορευτεί. Θα υπάρξει μια συνεργασία με κάποιον έμπορο, εφόσον καταλήξουμε και υπάρχει και υπάρχουν τιμές και έχουν αναρτηθεί τιμές που να μας καλύπτουν το κόστος της καλλιέργειας. Από εκεί και ύστερα θα δούμε. Μάλιστα. Άρα εσείς συζητάτε με εμπόρους. Προφανώς έχετε στο μυαλό σας κάποιους. Κύριε Γεράκα, δεν σας ακούω καλά. Δεν με ακούτε καλά. Για να το φροντίσουν οι συνάδελφοί μου να μ' ακούτε. Λέω λοιπόν, μ' ακούτε τώρα, ναι, καλύτερα. Ναι. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι εσείς είστε σε επαφή, σε επικοινωνία με κάποιους εμπόρους, με έναν, δύο, τρεις, με τους οποίους εφόσον καθοριστεί η τιμή θα συνεργαστείτε για να παραλαμβάνετε ελιές. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι. Γι' αυτό όμως... Με συγχωρείτε να ρωτήσω κάτι. Αυτή την τιμή με τον έμπορο που θα συνεργαστείτε, θα μπει ένα πλαφόν από μέρους σας για την τιμή με την οποία μπορεί να πάρει ελιά, ή θα τον αφήσετε ανεξέλεγκτο? Όχι, βέβαια. Σίγουρα προσπαθούμε η όποια συνεργασία θα υπάρξει να είναι προς όφελος των παραγωγών. Να είναι μια όσο δυνατόν καλύτερη τιμή. Ένα καλύτερο τίμημα σε ό,τι αφορά και τον τεμαχισμό αλλά και την τιμή. Και τον τρόπο πληρωμής. Και ο τρόπος πληρωμής. Τώρα, πέραν αυτού, ο αγώνας των αγροτών λέει κάτι στην Ένωση? Πώς τον εκλαμβάνετε, τον στηρίζετε, τι ακριβώς? Ο αγώνας που κάνουν οι παραγωγοί είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ναι. Τον στηρίζουμε όσο μπορούμε και γι' αυτό πήραμε και αυτή την πρωτοβουλία να ανοίξουμε και να βοηθήσουμε όσοι παραγωγοί έχουν πρόβλημα. Ναι. Τώρα, όσοι παραγωγοί έχουν πρόβλημα, το ερώτημα που μπαίνει, ποιος θα πιστοποιεί ότι εγώ ως παραγωγός έχω πρόβλημα και θα πρέπει να με δεχτείτε τον καρπό μου? Καταρχήν, κύριε Γεννάκα, όπως γνωρίζετε... Γιατί πιθανόν να εμφανιστούν 100
αυτό, καταρχήν αυτό είναι στην κρίση του καθενός. Αλλά και πέρα από αυτό γνωρίζετε ότι είμαστε μια κλειστή κοινωνία, γνωριζόμαστε λίγο πολύ, υπάρχουν και ειδικοί, υπάρχουν και οι γεωπόνοι της Ένωσης που μπορούν να ταυτοποιήσουν και να πούν ότι ο άνθρωπος αυτός, ο παραγωγός, έχει αυτό και αυτό το πρόβλημα και επιβάλλεται για να μην χάσει τη σοδειά του. Μάλιστα. Τι δυναμικότητα μπορεί να απορροφηθεί, τι δυναμικότητα καρπού μπορεί να απορροφηθεί από την Ένωσή σας, δηλαδή να αποθηκευτεί στην Ένωση. Να αποθηκευτεί πάνω από, σε ισπανικού τύπου πάνω από 2.000 τόνους. Υπάρχει δηλαδή ευχέρεια. Ναι. Γιατί τώρα το ζητούμενο είναι ποιοι θα επιλέξουν τη λύση αυτή, θα καταφύγουν δηλαδή στην διευκόλυνση αυτή της Ένωσης την Παρασκευή. Εσείς από την εμπειρία σας και από την πληροφόρηση που έχετε στην περιοχή σας, ας πούμε, υπάρχουν τέτοιες, αρκετές τέτοιες περιπτώσεις παραγωγών που δυσκολεύει. Δεν μπορώ να πω ότι είναι αρκετές, αλλά όσες κι αν είναι αυτές, πρέπει να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε και τον παραγωγό αυτόν που έχει αυτό το όποιο πρόβλημα έχει, για να μην έχουμε δυο ταχύτητες στον αγώνα που γίνεται. Μάλιστα. Δηλαδή και με τον τρόπο αυτό να δοθούν και απαντήσεις επιτέλους σε κάποιους οι οποίοι πράγματι, όπως λέτε και εσείς, αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε επειδή, όπως σας ξαναείπα, ο καρπός είναι λίγος, είναι αραιωμένος, είτε επειδή υπάρχει έλλειψη νερού και τα προβλήματα στο νερό αυτόν τον καιρό είναι αρκετά, αυτή η παραγωγή πρέπει κάπου να κουμπίσουν. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να δώσουν σε έμπορα, θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους αποθηκευτικούς χώρους της Ένωσης για λογαριασμό τους, να μην χάσουν τα προϊόν. Ωραία. Λοιπόν, Γιάννα, κύριε Πρόεδρε, θα μας επιτρέψετε να συνομιλήσουμε για ακόμα μια φορά με ακόμα έναν παραγωγό. Ο κύριος Ντίνος Παπαθανασίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Παπαθανασίου. Καλησπέρα, κύριε Γιάννακα, σε εσάς, στους τηλεθεατές σας και στον κύριο Βαγγελινό. Να είστε καλά. Τι γίνεται στην Όλυνθο, για μεταφέρτε με, δώστε μας το κλίμα, κάντε και το ρεπόρτερ τώρα. Ναι, η Όλυνθος μέχρι στιγμής τουλάχιστον κρατάει. Κρατάει και... Αλλά εάν εγώ πήρα για να ενημερώσω, ναι, ότι σήμερα είχα μια επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ελαιολογικής, γιατί ξέρετε ότι είναι στην Ελαιολογική κάτω, ναι. αντιπρόεδρος, ναι, για να μάθω τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ωραία. Αυτή τη στιγμή η στρόγγυλη ελιά, η οποία τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον ήταν κάτω από την τιμή της ελιάς, άρχισε με ένα ευρώ. Με ένα ευρώ. Το πύλιο, τη δική του στην ελιά, τη στρόγγυλη, ναι, η ένωση του πυλίου άρχισε με 90 λεπτά. Ναι. Και για τον αγχίαλο που μας λέγαν χθες ότι τα παίρνουμε 70, κάποιοι έμποροι άρχισε με 90, φυσικά βρίσκουν, λέει, και κάποιους με 70, αυτό να λέγεται, ναι, δηλαδή να μην τα... γιατί είπαν ότι τα παίρνουν όλα με 70, όχι, όχι, υπάρχουν και κάποιοι, αλλά μιλάμε για άλλη ποιότητα. Ακριβώς. Μιλάμε για άλλη ποιότητα ελιάς και όχι τη δικιά μας την ποιότητα. Άρα είναι 90. Θέλω να πω ότι η ελιά άρχισε έξω από τη Χαλκιδική με τιμή πολύ μεγαλύτερη από τη Χαλκιδική. Από το 0,85, ναι. Δεν σας ακούω καλά. Λέω, άρχισε με τιμή μεγαλύτερη από το 0,85 που είναι η χοδροελιά Χαλκιδικής. Που αν σκεφτούμε ότι η ελιά της Χαλκιδικής τα τελευταία χρόνια ήταν, όταν είχαμε εμείς, παίρναμε ένα 40, αυτοί παίρνανε 90 λεπτά, ναι, καταλαβαίνετε ότι αυτό λέει πολλά. Βέβαια. Ή μάλλον μας πέρασαν εδώ στη Χαλκιδική ότι είμαστε από την Ουγκάντα ή από τον Μπαγκλαντές. Ναι. Θέλω να πω, να κάνω και μια έκκληση στους παραγωγούς. Να την κάνω. Να μην σταματήσουν τον αγώνα, να μην κόψει κανένα ελιά, δεν έχει ανάγκη η ελιά. Το αν μαυρίσουν και 10 δέντρα και 100 δέντρα, ας μαυρίσουν, τα λεφτά θα τα πάρουμε από τη μαύρη ή από το λάδι. Επιτέλους, δεν μπορεί να λέμε ότι δεν θέλουμε να χάσουμε τίποτα. Ας χάσουμε και μια χρονιά κάτι, αλλά να μην δώσει κανένας, όσοι κρατούν ως τώρα, να κρατήσουν όλοι. Εάν τώρα σταματήσουμε, η ελιά θα πάει στα 50 λεπτά. Θα μας ξαναπατήσουν εντελώς. Γιατί θα πούν ότι αυτοί δεν είναι για να κάθε χρόνο φωνάζουν και στο τέλος τρέχουν και μαζεύουν.
Η ελιά αλλιώς κινείται κάτω, αλλιώς ξεκινάει εδώ και επιμένουν και δεν ξέρω γιατί επιμένουν, αλλά στο κάτω-κάτω και αυτοί θα χάσουν εάν κρατήσουμε κάποιες μέρες, όχι κάποιες μέρες, για μένα μέχρι που να σπάσουν αυτοί. Να μην θα όλα στον αέρα εάν σταματήσουν. Πάντως είναι χαρακτηριστικό και σας ευχαριστούμε για την πληροφόρηση που μας δώσατε ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα όπου συγκίνεται συγκομιδή ελιάς η τιμή που δίνουν οι έμποροι είναι μεγαλύτερη από αυτή που δίνουν οι έμποροι στη Χαλκιδική. Χωρίς να συγκρίνεται πάντα και η ποιότητα του καρπού, έτσι δεν είναι? Μπράβο, ναι. Χωρίς να συγκρίνεται. Εδώ είναι το θέμα ότι εάν εκεί κόπηκε ένα ευρώ, εδώ πρέπει να κοπεί τουλάχιστον παραπάνω. Βέβαια. Μάλιστα. Και το ευρώ για μένα είναι λίγο. Λίγο είναι, φυσικά. Από τη στιγμή που η ελιά αυτή είχε 90 λεπτά, όταν εμείς παίρναμε ένα 40, λοιπόν, πώς τώρα αυτή πήγε ένα ευρώ και εμείς να μείνουμε στα 85 λεπτά. Ανατράπηκαν οι όροι. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κύριε Παπαθανασίου και σας ευχόμαστε έτσι καλή δύναμη στον αγώνα, γιατί μόνο ο αγώνας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους.